καλή μάζοξη, την προεκλογική συγκέντρωση που κάνουμε εδώ στη Βουμελίτσα. Λέω Βερζίσος Βούτσης, είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος των Ελλήνων Εθνική Ρυθμική Ενότητα Ερωτεύω. Ήρθαμε εδώ σήμερα να καλέσουμε όλους τους Έλληνες να κατέβουν στις 25 του Ιουνίου στον τόπο τους και να ψηφίσουν κατά συνείδηση σε αυτές τις εθνικές εκλογές που διεξάγονται μετά από την επίλυση της μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στην Αλβανία. Για εμάς, τους βορειοευρώτες, είναι σημαντικές οι στιγμές, επειδή κάθε χρόνο και χειρότερα η ζωή μας στον τόπο χειροτερεύει, καταραίουν γενικά τα οικονομικά, καταραίει η κοινωνική ζωή, οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τον τόπο τους, επειδή το κράτος εκεί δεν επενδύει και δεν δημιουργεί συνθήκες επιβίωσης και στους βορειοευρώτες. Είναι γενικότερα το κακό σε όλη τη χώρα, αλλά για εμάς τους Έλληνες του τόπου είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολα γιατί μας καταργούνται όλα τα δικαιώματα τα οποία και παραδοσιακά είχαμε, αλλά και μας παρέχουν οι διεθνείς συμβάσεις. Σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτές τις καταστάσεις, που και όλο το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας βρίσκεται σε αναδιάρθρωση, οι Έλληνες έχουν μία ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα αυτή τη φορά είναι το Κόμμα των Ελλήνων, που μπόρεσε μέσα από δυσκολίες να κατέβει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ανεξάρτητο, χωρίς καμία δέσμευση με κανένα μεγάλο πολιτικό κόμμα, να ζητήσει καθαρά την ψήφο των Ελλήνων για να αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντά της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανική Βουλή, χωρίς μεσολαβητές, όπως γινόταν συνήθως. Υπάρχει αυτό το δυστύχημα αυτής της στιγμής, που άλλος φορέας, ο οποίος αντιπροσώπευε εν μέρη τα συμφέροντα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, το κόμμα Ένωση Ενωπιών Δικαιωμάτων αυτή τη φορά δεν κατεβαίνει ως φορέας σε αυτές τις εκλογές. Ο πρόεδρος τους έχει ενταχθεί στις λίστες του Δημοκρατικού Κόμματος και αυτό είναι άλλο κεφάλαιο το οποίο δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε, αλλά να καλέσουν όλους τους Έλληνες να κάνουν τη σωστή επιλογή για τον εαυτό τους σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές. Εδώ δίπλα μας έχουμε τον πρόεδρο του Κόμματος των Ελλήνων, τον κύριο Χρήστο Κίτσο, ο οποίος προηγείται της εκλογικής λίστας στην περιφέρεια της Αυλώνας. Σε παρένθεση σας ενημερώνω ότι το κόμμα μας αυτή τη φορά κατέβασε υποψηφιότητες σε όλη την επικράτεια, επειδή ο νόμος το προβλέπει, αλλά το κυριότερο μέτωπο μας, στο οποίο μπορούμε να έχουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα, είναι η περιφέρεια της Αυλώνας. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το κόμμα και σε αυτές τις εκλογές, αλλά και συνέχεια την ίδρυσή του, ήταν και είναι το ολιγροπής μετά από τη μεγάλη καταιγίδα που πέρασε και περνάει στην πολιτική ζωή της μειονότητας. Είναι η κυβωτός του ΝΟΕ. Αν δεν υπήρχε αυτό το κόμμα αυτή τη στιγμή, οι Έλληνες δεν θα έκαναν που να ψηφίζαν. Θα ψηφίζαν μόνο αλβανικά κόμματα. Η ευκαιρία αυτή, η ιστορική στιγμή, ήρθε επειδή και κάποιοι σκέφτηκαν από νωρίτερα ότι χρειάζεται δική της φωνή η καθαρή εθνική ελληνική μειονότητα. Εγώ, εκ μέρους μου και όλων των παιδιών που ζουν και εργάζονται σε αυτόν τον τόπο,
καλώ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ στην Ελλάδα να έρθετε στις 25 του Ιουνίου και να ψηφίσετε το κόμμα το δικό σας που είναι το κόμμα των Ελλήνων. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και το λόγο τον έχει ο Πρόεδρος. Επιτρέψαμε και εμένα τη σειρά να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας σε αυτή τη δύσκολη προεκλογική καμπάνια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ που βρήκατε χρόνο από τον χρόνο σας και συμμετέχετε σήμερα να μας ακούσετε. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο, τον Μιχάλη Κίγα, που μας παραχώρησε αυτή την αίθουσα όπου μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά να ευχαριστήσω και γενικά για την δική του προσφορά όλο αυτό τον καιρό στον τόπο μας. Ήταν πάντα κοντά μας, πάντα συνεπής, με πατριωτισμό, με ευθύνη και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Όπως τόνισε και ο Ζήσος, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του προεκλογικού ελληνισμού. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει ότι μάχησε δεν κάνει λάθη. Γιατί η ελληνική μειονότητα θα πρέπει να είναι διασπασμένη και διάσπαρτη και δεν έχει βρει τη γλώσσα του μονιασμού, της ομόνοιας, της μίας δύναμης, της μίας εκπροσώπησης. Αυτό ζητάμε. Αυτό πολεμάμε. Με αυτό το σκεπτικό, με αυτή τη λογική και με αυτή τη φιλοσοφία έχουμε ξεκινήσει από το 2010 για να δώσουμε πνοή δημοκρατίας και να δώσουμε την αξία σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πατρίδα, στην ιδιαίτερη μας πατρίδα που την έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας και έχουμε χρέος να την προστατεύσουμε ως κόρη προφθαλμού. Σίγουρα θα μπορούσαμε κι εμείς πανεύκολα να πάρουμε κι εμείς μια θέση στις σίγουρες λίστες των αλλαγικών κομμάτων. Αυτό θα ήταν το πιο εύκολο και είχαμε προτάσει. Επιλέξαμε όμως συνειδητά και υπεύθυνα τον δύσκολο δρόμο αλλά τον υπερήφανο, αυτόν τον δρόμο που πάει έτσι στη συνείδηση του και στον αυτοαρμητισμό του Έλληνα. Θα πρέπει, φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά να δείξουμε ότι υπάρχουμε. Θα πρέπει να δείξουμε ανάστημα ανεξαρτησίας, αλλά και δημοκρατίας. Το έχουμε χρέος ως Έλληνες, να το δείξουμε και να δείξουμε και στην ίδια την αυγανική πολιτεία στην οποία και μετά από 25 χρόνια λειτουργεί λες και είμαστε πριν το Ελληνικό. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία κάνουν μέσα σε μια νύχτα μια συμφωνία για να εξαφανίσουν τα μικρά κόμματα. Βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας που λέει τα μικρά κόμματα δεν είναι εγγυητές της δημοκρατίας. Δηλαδή, βάσει αυτού, η πολυφωνία δεν αρμόζει στη σεβαστή δημοκρατία. Η πολυφωνία είναι δημοκρατία και η δημοκρατία έχει βγει από τα σφλάχνα αυτού του έθνους, του υπερήφανου έθνους και αυτού του έθνους που εμάς μας κάνει υπερήφανος. Διπλά, που είμαστε Έλληνες σε εκείνη τη δύσκολη χώρα που λέει η Αλβανία. Προσπαθούμε να αντισταθούμε, προσπαθούμε να δείξουμε ανάστημα σε αυτό το δύσκολο προεκλογικό αγώνα, έχοντας απέναντι εξουσίες, έχοντας απέναντι ανθρώπους με οικονομικά
ενισχυμένοι. Εμείς όμως κατεβαίνουμε με ένα απλό, σωστό πρόγραμμα, λέγοντας στον κάθε Έλληνα βορειοδηρώτη ότι τι είμαστε, τι πρεσβεύουμε και τι θα κάνουμε. Δεν τάζουμε λαούς με τα γύρα στον κόσμο του μας. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με την απλή γλώσσα του κάθε Έλληνα, να αγγίξουμε την ευαισθησία του, το φιλότιμό του, ούτως ώστε αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε αυτόν τον τόπο, πιέζονται και καταπιέζονται καθημερινά, όταν πάνε στην κάρτη, να βάλουν το χέρι στην καρδιά τους και να ψηφίσουν ελληνικά. Έτσι, έτσι μόνο θα μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια. Βλέπουμε καθημερινά το τι γίνεται σε αυτό το χώρο. Μέσα σε μια νύχτα μας κατέβασαν και μας έκαψαν την ελληνική σημαία στην καρδιά του βιβλικού ελληνισμού. Στο Αλίκο, στη Λιβαδιά και στο Κωστή. Την επόμενη πέρασαν κατά τις δρόμπολες του εθνικού δρόμου και έζησαν όλες τις ταβέρνες στα ελληνικά. Αυτός δεν είναι ένας πόλεμος που γίνεται ενάντια στη σημαία μας. Γίνεται ενάντια στον ελληνισμό της Αλβανίας για να τον τρομοκρατήσουν. Ενώ ξέρουν τι είναι οργανωμένα, τους αφήνουν και αγωνίζουν ελεύθερα. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει πιο υπεύθυνος και πιο δυνατός. Σίγουρα εμείς, όσες φορές και να μας κατεβάσουν τη σημαία, σε χρόνο με δεύτερο θα την έχουμε υψώσει ξανά, την περήφανη. Αυτή τη φορά έχει μεγάλη σημασία η ψήφος των Ελλήνων, γιατί μετά και από αυτό το ανθεληνικό παραλήρημα όλου αυτού του τελευταίου χρονικού διαστήματος από τον Πρωθυπουργό της χώρας ενάντια στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό, είναι εξής της σημασίας οι Έλληνες να δώσουν μία απάντηση το τι είναι και τι θέλουν. Θα πρέπει εμείς, έστω και να μην φτάσουμε στο σκοπό μας, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένας εκλογικός νόμος ο οποίος μόνο δημοκρατικός δεν είναι. Οι βουλευτές διορίζονται από τους αρχηγούς των κομμάτων. Διορίζονται για να είναι άνθρωποι χωρίς ανάστημα, χωρίς λόγο και να υπηρετούν πιστά τους προέδρους. Έχουμε δει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ελληνικής καταγωγής βουλευτές που ανήκουν σε άλλα κόμματα να μην έχουν το στέλνος και το ανάστημα να μιλήσουν και να φωνάξουν για τα προβλήματα που έχει ο περιφερειακός ελληνισμός. Πριν μερικούς μήνες φωνάξαμε και τον Πρωθυπουργό της χώρας σε μια συνάντηση που κάναμε στο Αγίου Σαράντα για να του δείξουμε τους προβληματισμούς που έχουν οι Έλληνες του χώρου και να του δείξουμε ταυτόχρονα το τι σημαίνει Έλληνες. Θα μάθουν και θα πρέπει να τους δείξουμε να μας σέβονται για αυτό που είμαστε και για αυτό που πρεσβεύουμε. Είμαστε οι πιο νομοταγείς πολίτες αυτής της χώρας, όχι γιατί φοβούμαστε, αλλά γιατί ανήκουμε σε μια χώρα και σε ένα έθνος, ένα τεράστιο πολιτισμό και νόμος. Δεν υπήρχε όμως στρατηγική όλα αυτά τα χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού στην Αλβανία. Δεν υπήρχε στρατηγική για τον χώρο μας ανάπτυξης. Κανένας δεν σκέφτηκε ποτέ το πώς θα κρατήσουμε αυτόν τον τόπο. Αφήσαμε τα χωριά μας χωρίς υποδομές. Αφήσαμε τους ανθρώπους μας χωρίς προστασία,
χωρίς δρόμους, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Και είδαμε να αδειάζουν συνέχεια τα χωριά μας, γιατί δεν έχουν συνθήκες διαβίωσης. Αυτή είναι πολιτική ξεριζωμού. Αυτό είναι και η ουσία που δεν φτάσαμε την πολυπόθετη ένωση. Γιατί εμείς θέλουμε στρατηγική ένωση, μια πλατφόρμα η οποία θα αλλάξει τις καταστάσεις του τόπου. Δεν κάνουμε και δεν θα κάνουμε συμφωνίες για να εξυπηρετήσουμε πρόσωπα. Θα κάνουμε συμφωνίες που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του παραγωγικού ελληνισμού. Και όποιος θέλει και συμφωνεί με αυτό, να έρθει, να καθίσει στο τραπέζι και να συμφωνήσουμε ανά πάσα στιγμή. Για μας που μπήκαμε σε αυτό το δύσκολο δρόμο, επιβίωσης, υπάρχει και ένας σημαντικός λόγος που το κάναμε για να δείξουμε αυτή τη στιγμή αριθμητικά ότι υπάρχουμε και για να έχουμε την 26η Ιουνίου λόγο για να καθίσουμε με την Ομόνοια και με το ΚΕΑΔΑ και με όλους όσους σκέπτονται πατριωτικά να καθίσουμε να φτιάξουμε αυτή την πλατφόρμα και να ενωθούμε ούτως ώστε να είμαστε υπολογίσιμοι. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες να μας εξαφανίσουν. Να λιωθούμε μέσα στα μεγάλα αλλαγικά κόμματα. Κανένας όμως μέσα στα αλλαγικά κόμματα δεν θα εξώσει τη φωνή, όπως εμείς μπορούμε ανεξάρτητα να φωνάξουμε και να ζητήσουμε τα δικά μας δικαιώματα. Να καλέσουμε τον πρόεδρο της Ομόνοιας και όλους να στηρίξει αυτή τη φορά αυτή την προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια είναι εθνική σημασία. Δεν είναι μια προσπάθεια να εκλέξουμε τον βουλευτή, τον πρόεδρο ή τον γιατρό τον Νικοκούρη, τον οποίο τον ευχαριστώ δημόσια για την τεράστια του προσπάθεια να στηρίξει το κόμμα των Ελλήνων. Έτσι έχουμε λειτουργήσει ως ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, αν και έχουν πέσει πάνω μας χιλιάδες τόνοι λάσπης. Μα γιατί? Γιατί τέτοιο μίσος από όλες τις πλευρές? Ενώ θα πρέπει να καθίσουμε και να ομονιάσουμε, να στηρίξουμε ένα στον άλλον, γιατί το περιβάλλον στην Αλβανία γίνεται καθημερινά και πιο δύσκολο για να μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτός είναι ο σκοπός μας, κυρίες και κύριοι. Να θέλαμε, επειδή δεν έχουμε ούτε εξουσία, ούτε τα οικονομικά μέσα, όπως είναι τα άλλα κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν τα πάντα για τους πάντες. Όλος ο κρατικός μηχανισμός δουλεύει, απειλεί, με θέσεις εργασίας απειλούν τους επιχειρηματίες, απειλούν τους πάντες. Εμείς όμως ξεκάθαρα, με πατριωτικό συνέστημα, με υπερηφάνεια, θα προχωρήσουμε. Πιστεύουμε στο φιλότιμο του Έλληνα, πιστεύουμε στην ψυχή του Έλληνα και είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρας σε αυτό το δύσκολο έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητέ φίλε πρόεδρε, δεν έκανα τίποτα περισσότερο από όσο όφυλος έγινε να κάνω. Να στηρίξω την προσπάθεια την οποία κάνετε, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οφείλουμε εμείς και έχουμε υποχρέωση όλοι μας, όχι μόνο να σας δώσουμε μια έδωση στην Οικουμενίτσα, στην κόρη της Οικουμενίτσας ή να σας φιλοξενήσουμε στον χώρο αυτό, αλλά να κάνουμε και αυτό που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Αυτό που πρέπει να γίνει μέχρι στις 25 του μηνός, ώστε να στηρίξουμε αυτή τη μαραθώνια προσπάθεια την οποία κάνετε, την δύσκολη όπως αναφέρατε, να μην ψηλά η ελληνική σημαία
στη γειτονική Αλβανία. Αλλά όχι μόνο η ελληνική σημαία, αλλά και ο ελληνισμός γενικότερα, γιατί είναι εκφραντική ανάγκη τις μειονότητες να τις ξεριζώνουν από το κάθε τόπο. Εγώ πιστέψτε με ότι όταν ζούμε στην Αλβανία, αισθάνομαι δύο φορές Έλληνες. Γιατί σας νιώθω το πόσο δύσκολα βιώνεται σε αυτό το χώρο και το πόσο δύσκολα περνάει ο ελληνισμός σε αυτή τη χώρα. Είναι υποχρέωσή μας το επιβάλλει ότι θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την κατάσταση, αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε και να στεφθεί με επιτυχία η όλη προσπάθεια και να συνεργαστούμε στο Κοινοβούλιο με την προσπάθεια τη δική μας αλλά και με τον τιτάνιο αγώνα τον οποίο κάνετε εσείς. Δεν θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο, να σας κουράσω. Πρέπει όλοι σας, εσείς που μένετε εδώ στην πόλη της Οικουμενίτσας, να ενεργοποιήσουμε όλο τον κόσμο και εσείς και εγώ μαζί, να την Κυριακή το πρωί να κάνουν μία βόλτα, να πάνε στην γειτονική, στα χωριά τους και να ψηφίσουν το κόμμα, το ελληνικό κόμμα, με αρχηγό τον Χριστάκη τον Ίσο. Σας ευχαριστώ. Ο αθελητισμός και ο αθλητισμός πιάνει και έχει αποτέλεσμα. Όμως εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε όλοι από μακριά, από το Facebook, να κάνουμε όλοι τον πατριώτη, ή θα πρέπει μια φορά στα 4 χρόνια όλοι να κάνουμε το χρέος μας, να πάμε στην πατρίδα μας για να ψηφίσουμε και να επιλέξουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι καλύτερο. Εμείς δεν λέμε όλοι οι Έλληνες βοηθητρώτες να έρθουν να ψηφίσουν εμάς. Να έρθουν να ψηφίσουν. Να δείξουμε ότι υπάρχουμε και να το δούνε αυτό και οι Αλβανοί για να μας υπολογίσουν. Είδατε τι έγινε τελευταία. Τι θράσος και τι προκλήσεις κάνανε παίρνοντας πέτρα από φυλάκι και βάζοντάς το στην κεντρική πλατεία Τυράννου. Είναι μια πρόκληση στη συνέχεια των προκλήσεων που εμάς πρέπει να μας αφαιχνίσει και αυτό επιβάλλεται και η ελληνική πολιτεία θα πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να έχουμε μια στρατηγική, μια συγκεκριμένη στρατηγική για να μην φτάσουμε να έχουμε ξανά μια χαμένη πατρίδα. Η ιστορία θα μας τιμωρήσει όλους εάν εμείς θα τρέχουμε πίσω από το Facebook και θα αφήσουμε αυτή την πατρίδα. Έχουν αφήσει αυτό τον τόπο στα γεροντάκια μας, τα οποία για μένα είναι οι μεγαλύτεροι πατριώτες, αυτοί που κρατάνε αυτόν τον τόπο όλοι. Και σε αυτές τις αδύσκολες συνθήκες, μέσα στο φόβο και στον τρόμο, που κοιμούνται φοβισμένοι από τους κλέφτες, τους απατεώνες, τους εγκληματίες, τους χασιπίδες. Όλοι μας όμως πρέπει να κάνουμε το χρέος. Δεν φωνάζουμε για καρέκλες. Είναι SOS για την πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να το καταλάβουμε και έτσι πρέπει να παίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ είμαι ο Ηλίας ο Καλλιδιώτης, πρόεδρος του Συμβουλίου του Κόμματος των Αγίων. Επειδή από την πήγα στην αίθουσα και το ίδιο και ο φίλος μου, είναι στην διοίκηση της Ισπανίας, γι' αυτό πρέπει το λόγο να σας καλέσω για να έρθετε να ψηφίσετε τα παιδιά τα δικά μας τα οποία είναι πολύ ωραία. Είναι παιδιά που μένουν στον τόπο, αγωνίζουν καθημερινώς και με πολύ κόπο για να είναι δίπλα προπαντός σε εμάς που ζούμε εκεί. Εγώ θα ήθελα να προσφέρω κάτι επιπλέον από αυτά που είπα, να ευχαριστήσω τον αντιδήμαρχο, τον φίλο μας τον Μιχάλη, που είναι πάντα δίπλα μας και το θεωρούμε υποχρέωση όταν θα έρθει η σειρά μας και εμείς θα είμαστε δίπλα, να είμαστε σίγουροι του κάτι. Ο Γενικός Πρόεδρος της Ομόνιας
Θα ήθελα και εγώ να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτή τη δύσκολη στιγμή, αφού ξέρουμε ότι η Ομόνοια πάντα στήριζε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό που έκανε ο Βαγγέλης ο Κούλης, που τους παράτησε και άφησε το καράβι στον Λεκιανό και πήγε στα μεγάλα κόμματα για να κρίσει μόνο το συμφέρον το δικό του. Εμείς πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από αυτόν τον πρόεδρο που βγήκε ανοιχτά και είπε: σας καλούμε όλους. Προπαντός εσείς που έχετε κάποια κρατική δουλειά και ο κρατικός μηχανισμός μπαίνει και σας φοβίζει, εκεί που θα πάτε στην κάρπη δεν έχετε να φοβηθείτε, γιατί δεν σας βλέπει κανείς. Βάλτε το σταυρό εκεί που λέει η ψυχή σας και εκεί που θέλει η καρδιά σας. Ψηφίστε ελληνικά και μην ψηφίζετε τα αλβανικά κόμματα. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Και θα ήθελα να πω και για την ελληνική μειονότητα. Αν θα δείτε τους δύο με καταγωγή ελληνική, και αριστερά και δεξιά, έχουν εξασφαλίσει μια θέση η οποία είναι για μας, σύμφωνα τα νούμερα που παίζουν εκεί, είναι εκλεγμένη. Και αυτοί οι ίδιοι πρέπει να πούνε και να πούνε ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτή τη φορά το ελληνικό κόμμα, γιατί αντιθέτως δεν κάνουν αυτό, αλλά έχουν μπει μέσα σε ένα κουκέρι από αυτά που κόλτσα, πυροβολούν την εθνική ελληνική μειονότητα και αυτή τη στιγμή η δικιά μας μειονότητα αιμορραγεί. Όταν αιμορραγεί, είμαστε στην εντατική και ζητάμε αίμα από όλους τους Έλληνες για να σωθεί αυτό το κόμμα των Ελλήνων, να είναι δίπλα μας για να υπάρχει συνέχεια για αυτά τα παιδιά που κάνουν τον αγώνα και για τα παιδιά που θα έρθουν στον τόπο. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.